Πινελόπη, οριακό προβάδισμα τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Δίνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται στον κυριακάτικο τύπο. Ενώ το νεοσύστατο ποτάμι φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στις δημοσκοπικές προβλέψεις. Την ίδια ώρα η προεκλογική αντιπαράθεση κλιμακώνεται στο δρόμο προς τις κάλπες και ο Σταύρος Θεοδωράκης ξεκινά από τα Χανιά την προεκλογική του εκστρατεία. Με μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής των βουλευτικών εκλογών στο τρίτο και τελευταίο μέρος της έρευνας της Public Issue για την εφημερίδα των συντακτών. Η έρευνα καταγράφει πτώση όλων των κομμάτων σε σχέση με το Φεβρουάριο πλην της Χρυσής Αυγής και του ποταμιού που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Ειδικότερα με 28,5% ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας που συγκεντρώνει 28% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, στο 5,5% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, 5% συγκεντρώνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή φτάνει το 10,5%, η Δημάρα ανέρχεται στο 3%, στο 7,5% το ΚΚΕ, στο 7% το ποτάμι και τα λοιπά κόμματα καταγράφουν ποσοστό 5%. Την ίδια ώρα στην παράσταση Νίκης Άνοδο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το Φεβρουάριο, αυξάνοντας το ποσοστό της στο 36%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει κατά 5 μονάδες στο 50%. Πάντως, στην αναγκαιότητα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών, η πλειοψηφία του 51% απαντά ότι μάλλον δεν χρειάζονται, ενώ το 46% υποστηρίζει ότι χρειάζονται. Σε δεύτερη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το πρώτο θέμα στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 1,1 μονάδα της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφοντας ποσοστό 19,1% το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 18% η Νέα Δημοκρατία. Στο 5,1 ανέρχεται το ποσοστό της Ελιάς, 4,5% συγκεντρώνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 6,9% η Χρυσή Αυγή, 2,2% η Δημοκρατική Αριστερά, 5% το ΚΚΕ, 1,4% η Ανταρσία και το Ποτάμι 8,8%. Ο Αντώνης Σαμαράς πάντως και σε αυτή τη δημοσκόπηση διατηρεί το προβάδισμα με 35% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έναντι του Αλέξη Τσίπρα που καταγράφει ποσοστό στο 28%, ενώ το 32% των ερωτηθέντων απαντούν κανένας. Η αντιπαράθεση όμως φουντώνει και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός επισκέφτηκε έργα στο Χαλάνδρη, υπογραμμίζοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υποδομών στην Αττική. Τους ισχυρισμούς και τα έργα του Γιάννης Γουρού αμφισβητεί σε συνέντευξή του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Ιδιωτικοποίησε υπηρεσίες της περιφέρειας, προώθησε τη διάλυση εργασιακών σχέσεων, ψήφισε την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και άλλα. Η πραγματικότητα που ζει ο λαός και στην Αττική είναι σκληρή και διαψεύδει τα ωραία λόγια περί νοικοκυρέματος. Έγινε νοικοκύρεμα με τσάκισμα δικαιωμάτων. Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύει η Real News για το Δήμο της Αθήνας, ο Γιώργος Καμίνης διατηρεί την πρωτιά με 21,9%, ακολουθεί ο Άρης Πιλιοτόπουλος με 14,9%, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης συγκεντρώνει ποσοστό 13,6%, 11,8% Ηλίας Κασιδιάρης, 8,4% Νικήτας Κακλαμάνης, ο Βασίλης Καπερνάρος καταγράφει ποσοστό 4,7%, ο Νίκος Οφιανός 4,6% και ο Γρηγόρης Βαλιανάτος 1,9%. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος στο πλαίσιο της πάγιας διεκδίκησης της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και σχετική δράση που διοργάνωσαν μέλη της ΟΝΕΔ έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και παράλληλα έξω από το Βρετανικό Μουσείο επετέθη εκ νέου στο Γιώργο Καμίνη. Εάν υπήρχε και δήμαρχος στην Αθήνα και υπήρχε το λεγόμενο δίκτυο της διπλωματίας των πόλεων, ίσως να ήμασταν πιο κοντά στο στόχο. Ελπίζω κάποια στιγμή και η Αθήνα αποκτήσει δήμαρχο. Πριν από λίγο, ο Σταύρος Θεοδωράκης εγγενίασε την προεκλογική εκστρατεία για το ποτάμι από τον τόπο καταγωγής του, τα Χανιά. Άκουσα και έναν που έχει κυβερνήσει περίπου 32 χρόνια σε υπουργεία, να λέει καλό παιδί ο Θεοδωράκης, εντάξει καλές εκπομπές έκανε, αλλά πού πάει χωρίς πρόγραμμα. Πού πάει χωρίς πρόγραμμα. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι εμείς δεν έχουμε και δεν θα έχουμε ένα τόμο με γαλάζιες, πράσινες και ροζ υποσχέσεις.